Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα προσπαθήσω, όσο προσπαθεί και η κοινωνία, να συγκρατήσει το θυμό της, την οργή της, την απόγνωσή της, όταν βλέπω τον κλασικότερο εκφραστή του νεοφιλελευθερισμού στο πρόσωπο του κυρίου Χατζηδάκη και τους δύο ορισμένους υπουργούς, με τους οποίους δεν έχω πρόβλημα που είναι διορισμένοι, αλλά που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μιας κοινωνίας που χυμάζεται, αλλά εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι τους διόρισαν για να εξυπηρετήσουν τα τραπεζικά συμφέροντα. Δεν θα αναλώσω τον χρόνο μου μιλώντας για το εξάμβλωμα το κοινοβουλευτικό στην έννοια του κατεπήγοντος που σύρεται σήμερα η εθνική αντιπροσωπεία μέσα σε λιγότερο από 15 ώρες να μελετήσει, να εισηγηθεί και να ψηφίσει ίσως το ζωτικότερο πρόβλημα, την ουσιαστικότερη νόσο που απασχολεί την ανέχεια αυτή τη στιγμή του μέσου Έλληνα πολίτη. Και φυσικά δεν θα αναλωθώ, γιατί δεν έχει νόημα να απευθύνομαι σε εσάς, οι οποίοι δεν ξέρετε ούτε εκ περιγραφής το ρίγος στην αίθουσα των ειρηνοδικείων 4 με 6 κάθε Τετάρτη, όπου οι οικογένειες ανατριχιάσατε. Ναι, είναι κοινικό αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Είναι κοινικό αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχετε έρθει σε αίθουσα ειρηνοδικείου να δείτε πώς είναι 4 με 6. Είναι κοινικό. Παρακαλώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να μιλήσω. Συνεχίστε. Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Εν πάση περιπτώσει. Παρακαλώ. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να σταματήσετε το άγχος το οποίο φέρνετε σε μια κοινωνία. Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, συνεχίστε. Ήρεμα. Ήρεμα. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν διέκοψα κανέναν. Ήρεμα. Αντίθετα, δέχτηκα συγκεκριμένο ψόγο από τα υπουργικά. Το ήρεμα δεν αναφέρεται μόνο σε εσάς. Ήρεμα. Κυρία Γιαταγάνα, παρακαλώ. Ορίστε. Συνεχίστε, παρακαλώ. Είναι πολύ προσεκτικός. Για να δούμε λοιπόν. Έρχεται ένα νομοσχέδιο. Κύριε Πετράκο. Θα κρατήσετε το χρόνο μου, ελπίζω, κύριε Πρόεδρε. Ήταν 15 δευτερόλεπτα, συνεχίστε. Ευχαριστώ για την γαλαντομία σας. Έρχεται λοιπόν να δούμε ένα νομοσχέδιο. Ποιο είναι το target group? Τι στοχεύει ένα νομοσχέδιο σαν γι' αυτό? Πού σκοπεύει και τι προσδοκά να έχει ως αποτέλεσμα? Πόσα είναι σήμερα άραγε τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετήσιμα? Περίπου 320.000. Τι ποσό αντιπροσωπεύουν? Περίπου 60 δις. Σημειώνω, περίπου 600 δις ρούφηξε η χωάνη του χρηματιστηρίου εκείνη την εποχή που οι άλλες φυλές του τότε Πασόκ έκλειναν τα μάτια, εκείνες που έστριβαν δια του αραβόνος με τραπεζίτες, με φαντς. Δεκαπλάσια χάθηκαν τότε. Πόσα περίπου θα οδηγηθούν σε πληστηριασμούς ακίνητα? Περίπου 180.000. Πόσα περίπου από αυτά αφορούν την πρώτη κατοικία? 150.000 πρώτες κατοικίες κατά την θετικότερη εκτίμηση. 150.000 άνθρωποι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα διακινδυνεύουν την πρώτη τους κατοικία. Σήμερα κάποιοι θα χάσουν τα σπίτια τους, γιατί έρχεται μια κυβέρνηση ανάλγητη, αναντίστοιχη κατά το Σύνταγμα, και μας μιλάει για προστασία. Για λίγο να συνεννοηθούμε σε αυτή την αίθουσα. Ποιος προστατεύει ποιον? Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι πληστηριασμοί δεν επιτρέπονταν. Και έρχεστε και μας λέτε ότι τους προστατεύετε. Τώρα, αντίθετα, τους πετάτε στο Κολοσσέο, στην αρένα, για να ξέρουμε αν προστατεύετε ή όχι. Ποιον προστατεύετε? Το κεφάλαιο του τραπεζίτη? Τις απαιτήσεις του τραπεζίτη, πάντως? Όχι τον Έλληνα οφειλέτη. Θέλετε να εξυπηρετήσετε το κεφάλαιο, άλλη μία φορά. Θέλετε να εξυπηρετήσετε τον τοκογλύφο, άλλη μία φορά. Θέλετε να είστε εκείνοι που θα εκφράσετε μόνον τον άνθρωπο που στέκεται κάτω από την Αγελάδα και αρμέγει. Αλλά η Αγελάδα σιγά σιγά βλέπουμε να πεθαίνει. Και βλέπουμε, για να δείτε και ποια αντίφαση τελικά έρχεται σε αυτή την αίθουσα, η φύση αριστερή,
σήμερα να φωνάζουν στο κοινοβούλιο για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και η φύση φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη, να είναι αυτοί που την εξωθούν στο ξεπούλημα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος πολιτικός νους. Δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος πολιτικός νους. Όταν ακούμε εδώ τις εισηγήσεις, έρχεται όλη η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει μην αφήνετε τον κόσμο να χάσει την περιουσία του και εσείς λέτε όχι να τη χάσει. Να τη χάσει με ποιες... Αφήστε με κύριε Παπακώστα, δεν σας διέκοψα επιτέλους. Μόλις ακούτε μια διαφορετική φωνή πρέπει εδώ πέρα να την περιορίσετε. Αφήστε με σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αφήστε λοιπόν. Αφήστε μου. Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου. Συνεχίστε, συνεχίστε. Μην διακόπτετε αλλά και εσείς μην κάνετε προκλητικές. Παρακαλώ. Ορίστε όχι εσάς. Τους συναδέλφους σας. Συνεχίστε. Πέντε προϋποθέσεις. Πέντε. Μα παρακαλώ, τι εκφράσει. Από εσάς. Παρακαλώ. Συνεχίστε κύριε Γιωβάνοπουλο. Αλλά 10 δευτερόλεπτα. Είστε σπάταλος κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πέντε προϋποθέσεις. Τι θέλετε να προστατέψετε, σε εισαγωγικά, την κύρια κατοικία, αν είναι δηλωθήσα ως τέτοια. Αν κάποιος έχει δηλαδή στο χωριό την πρώτη κατοικία και ήρθε στην πόλη να εργαστεί και νίκιασε, θα το χάσει το σπίτι στο χωριό. Την αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ. Αυτό θα το ορίζετε εσείς κατά το δοκούν όποια ώρα θέλετε πάνω ή κάτω. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα στα καθαρά, μικρότερο ίσως 35.000 ευρώ. Άπασα την περιουσία, είσαι με 270.000 ευρώ. Καταθέσεις 15-20.000 ευρώ. Γιατί όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά και δεν βγάζατε μια γραμμή? Έβγαζε η κυβέρνηση Καραμαλή. Έρονται πληστηριασμοί, δεν επιτρέπονται. Εσείς γιατί? Και έρχεστε και τώρα και υποδίεστε τον προστάτη. Υποδίεστε τον προστάτη. Όταν με μια φράση θα μπορούσατε να πείτε τους προστατεύω όλους για άλλον ένα χρόνο. Γιατί μπαίνουμε σε όλη αυτή την κουβέντα και γιατί αναλωνόμαστε ένας μετά τον άλλον σε αριθμούς, σε δεκαδικά, σε ποσοστά. Γιατί εσείς δεν έχετε το κουράγιο να βγείτε και να πείτε σταματάνε οι πληστηριασμοί για ένα χρόνο. Έχει ανάγκη η κοινωνία, χυμάζεται. Είναι οι άνεργοι, είναι οι μακροχρόνια άνεργοι. Είναι οι άνθρωποι απελπισμένοι. Είναι τα παιδιά μας, η νεολαία που φεύγει να δουλέψει στο εξωτερικό. Είναι παιδιά τα οποία τα σπουδάσαμε με αίμα. Και δεν νοιάζεστε καθόλου. Δεν νοιάζεστε. Έρχεται η ιστορία. Ακούστε τώρα. Ακούστε για να δείτε τι συμβαίνει. Για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός Σάββατο σήμερα, μέσα στις 20 ώρες, εμείς να αποφασίσουμε, λέει, για ένα επενδυτικό ταμείο. Ξεσηκώθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Επενδυτικό ταμείο. Δεν γίνεται έτσι. Δεν ακούσατε ποτέ τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα τους ακούσατε τον κύριο Μαριά τώρα. Επενδυτικό ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο. Δεν γίνεται, κύριε Χατζηδάκη. Επενδυτικό ταμείο με 350 εκατομμύρια από την Ελλάδα δεν γίνεται, κύριε Χατζηδάκη. Και κύριε Χατζηδάκη, επενδυτικό ταμείο χωρίς το ελληνικό δίκαιο δεν είναι ελληνικό επενδυτικό ταμείο. Να το ξέρετε, να το ξέρει και ο κόσμος. Δεν είναι ελληνικό επενδυτικό ταμείο. Παρακαλώ. Κραυγές δεν επιτρέπω. Δεν επιτρέπω κραυγές. Συνεχίστε με ομιλητή στο βήμα, δεν επιτρέπω. Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Έχετε μετατρέψει την αριστεία σε μεταπρατισμό. Έχετε μετατρέψει την αξιοκρατία σε αναπηρία και φυσικά την ιδεολογία σε πειθικισμό. Έχετε μπερδέψει σύμπαντα τα πράγματα και... Επιτρέψτε μου. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει, νομίζω υπάρχει και μια ποιοτική αντίληψη αυτή τη δυνατότητα. Επιτρέπω. Επιτέλους, δεν πειράζει. Αγαναχτίστε κι εσείς. Αγαναχτίστε, γιατί και εμείς αγαναχτούμε και η κοινωνία είναι αγαναχτισμένη. Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε. Λέω λοιπόν. Παρακαλώ. Λέω λοιπόν. Παρακαλώ. Θα σας εξυπηρετήσω, κύριε Βλαχογιάννη, μην ανησυχείτε. Ορίστε. Να σας πω κάτι τώρα, μου δίνετε την άδεια. Αλλάζω κατά τον κύριο Μπουραντά, τον εξαιρετικό καθηγητή, τον Δημήτρη Μπουραντά. Αλλάζω σημαίνει μαθαίνω. Εσείς έπρεπε να έχετε μάθει αυτά τα χρόνια πώς φτάνει ένα κράτος μέχρι εδώ. Επιτρέψτε μου. Απαντάτε. Μαθαίνω λοιπόν. Μην απαντάτε στις συναδέλφους. Επιτρέψτε μου. Κύριε Πρόεδρε. Αφού απαντάτε. Γιατί απαντάτε? Ακούστε με. Γιατί απαντάτε, κύριε συνάδελφε. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Αλλάζω σημαίνει μαθαίνω.
Δημήτρης Μπουραντάς. Αλλάζω σημαίνει μαθαίνω. Ας κατεβάσουμε τους τόνους. Δεν έχει νόημα μεταξύ μας. Παρακαλώ, κύριε Δεν έχει νόημα μεταξύ μας, κύριε Βλαχογιάννη. Ορίστε, κύριε Γεβάνο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μάθατε. Συνεχίστε εσείς. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Κλείνετε τα μάτια και που θα έπρεπε να δείτε το ολοφάνερο. Και εντούτοις ακόμα και σήμερα δεν αλλάζετε. Προχωράτε στο ίδιο καθεστώς. Ωστόσο, ναι, να συμφωνήσω κι εγώ. Χρειάζεται ένα consensus εθνικό. Χρειάζεται μια συνεννόηση. Για ακούστε λίγο, γιατί να σας πω την αλήθεια. Στέκομαι σε ένα τριεθνές. Στέκομαι. Ακούστε τι λέει στο βιβλίο του και θα σας πω. Ακούστε λίγο τη φράση σας παρακαλώ. Αξίζει τον κόπο να δείτε γιατί μιλάμε. Ό,τι είχε δημιουργήσει η εργασία του ελληνικού λαού, όλα τα υλικά μας αγαθά εξαφανίστηκαν. Όλα τα τρόφιμα, όλα τα μεταφορικά μέσα, τα προϊόντα γης, μας αφαιρέσαν τα μέσα της δουλειάς μας, λιμοκτονούμε, μας κατηγορούν ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε καφενόβοι και αεριτζίδες και θα μας βάλουν, λέει, αυτοί να δουλεύουμε όπως ξέρουν αυτοί. Είχε πει ο κύριος Τουρνάρας να γίνουμε πρώτα Γερμανοί και μετά να ζητάμε αυξήσεις. Να δουλεύουμε όπως ξέρουν αυτοί. Και δίπλα σε αυτή την καταλήστευση βαδίζει από κοντά η επιστημονική οργανωμένη ληστεία. Αυτά μας αφορούν. Τα διαβάζω από το βιβλίο του Μανώλη του Γλέζου και ένα Μάρκο να ήταν, αλλά είναι λόγια του μαρξιστή του Γλινού το 1942. Το 42 οι Γερμανοί μας πήραν πάλι τις περιουσίες, λιμοκτόνησε ο λαός, αφαιρέθηκε όλο το μεταφορικό, το δυναμικό, το βιομηχανικό δυναμικό και στο τέλος μας είπαν αεριτζίδες, μας είπαν καφενόβιους και μας είπαν τεμπέληδες. Στέκομαι λοιπόν μπροστά στον κύριο Γλέζο, ο οποίος δεν το θεωρώ, με συγχωρείτε αγαπητοί συνάδελφοι, δεν το θεωρώ βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το θεωρώ βουλευτή όλων μας. Και τον ευχαριστώ για τα μαθήματα που μου δείχνει. Στέκομαι στη φράση που είπε ο Μίμης Ανδρουλάκης σε τελευταία ομιλία του στη Βουλή. Να αλλάξουμε το μοντέλο. Να φύγουμε από το μοντέλο στο οποίο σας τραβάει και μας έρνει όλους μαζί στο βούρκο και να πάμε στο μοντέλο το αστικό, εκεί που υπάρχει η δύναμη, η παραγωγική δυνατότητα. Και στέκομαι και στην ομιλία του Βίρονα του Πολύδωρα χτες, που ήταν συγκλονιστικός και σας έδειξε ότι υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε. Να συνεννοηθούμε, ο λαός δεν αντέχει. Να συνεννοηθούμε. Δείξτε κατανόηση για να μπορέσουν και οι βουλευτές να ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει.